Καλησπέρα. 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 Α, πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Να χαιρετήσω όλους τους μακρινούς μας φίλους. Ελπίζω να μαζέψουν οι μέρες. Παναγιώτα, Άννα, σας βλέπω έτσι πιθανόν μακριά, να μας έρθετε γρήγορα πίσω. Μαριλέτα, χαίρομαι πολύ που σας ανταμώνω και σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία μας επικοινωνία πριν από το Πάσχα. Αν θέλει ο Θεός, όπως σας έγραψα, θα επικοινωνήσουμε ξανά πάλι μέσα από το Zoom την Τρίτη στις 11 Μαΐου, δηλαδή οι δύο επόμενες Τρίτες, η Μεγάλη Τρίτη και Τρίτη του Πάσχα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και εσείς να ξεκουραστείτε, γιατί πολλή πνευματική τροφή μέσω ίντερνετ έπεσε και κοντεύουμε να ξεχάσουμε και την Εκκλησία και τις συνάξεις σιγά σιγά. Αλλά οι παλιές αγάπες ποτέ δεν ξεχνιούνται, έτσι. Αυτό θέλω να το θυμάστε και να τις νοσταλγείτε και να δώσει ο Θεός να επιστρέψουμε στις παλιές γνωστές καλές μας συνήθειες, όπως ποθεί η καρδιά μας 1,5 χρόνο σχεδόν τώρα, μέχρι ότου η ζωή μας αποκτήσει κάποιους πιο κανονικούς ρυθμούς, αν και πιστεύω ότι, όπως τουλάχιστον ξέρω όσους βλέπω και όσους συμμετέχουν, δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα, δεν είναι και τόσο τραγικά δηλαδή. Απέναντίας ίσως είδαμε και καλά στοιχεία μέσα από αυτή την υπόθεση της αρρώστιας. Παιδιά, σήμερα θα ήθελα, όπως συνηθίζουμε όταν κάνουμε την τελευταία μας σύναξη πριν από το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, να μιλήσουμε για το πάθος του Χριστού. Θα σταματήσουμε εκείνη την ενότητα που ανοίξαμε για τους λογισμούς με τον Άγιο Παΐσιο. Θα τους συνεχίσουμε αμέσως μετά το Πάσχα. Και ουσιαστικά αυτά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δεν θα τα διαβάσω από πουθενά, αλλά θα είναι μερικές φτωχές μου σκέψεις, μην τις πάρετε και περισσότερο στα σοβαρά, ας είναι ένα κίνητρο για να μπορέσουμε να βιώσουμε το μεγάλο γεγονός του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού, που αποτελεί την καρδιά του εκκλησιαστικού έτους. Παιδιά, το Θείο Πάθος είναι το πιο σπουδαίο, κορυφαίο γεγονός όλων των εποχών και θα είναι, γιατί ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν πρόκειται να επαναληφθεί το γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και έπαθε ως άνθρωπος και πέθανε ως άνθρωπος και ανέστη ως άνθρωπος. Πράγματα που φανερώθηκαν μία και μοναδική φορά και που δεν επαναλαμβάνονται. Αν καταλάβατε, κάνω έναν υπαινιγμό στο ερώτημα πολύ επίκαιρο των ημερών. Το έχουμε απαντήσει και στο παρελθόν. Αν πρόκειται ένας καινούργιος Χριστός, βάλτε μέσα σε παρένθεση αντίχριστος, ξανάρθει και μας πει ότι εγώ υπόσχομαι αυτά που ο Χριστός υποσχέθηκε και δεν σας τα έκανε, να σας τα χαρίσω. Δεν περιμένουμε κάποιον τέτοιο, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Δεν πρόκειται ποτέ να τον ακολουθήσουμε ενδεχομένως, αν επιτρέψει ο Θεός να ζήσουμε στις μέρες του, για τους λόγους που θα πούμε στη συνέχεια. Η μεγάλη δόξα και η σφραγίδα του Χριστού που τον κάνει μοναδικό και αξεπέραστο στην ανθρώπινη ιστορία και στην ανθρώπινη ζωή είναι αυτό ακριβώς το πάθος, ότι ο Θεός δηλαδή είναι τόσο ταπεινός που έχει φτάσει μέχρι και να πεθαίνει από τα χέρια του πλάσματός του. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινούμε με αυτή τη διαπίστωση για να καταλάβουμε
και μέσα από αυτό το θείο πάθος πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός, θέλοντας να βάλει τους μαθητές του στο πνεύμα αυτό της θυσίας και της ταπείνωσης του Θεού, τους λέει πριν από την Ανάσταση, πριν από το πάθος, ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, θα το ακούσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αυτές τις μέρες, αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον μονάκριβο γιο του, τον μοναδικό που έχει, τον χάρισε, τον έδωσε, τον παρέδωσε, ώστε όσοι τον γνωρίσουν και τον αγαπήσουν να μην χαθούν, αλλά να έχουν ζωή αιώνια από τη θυσία του. Ακριβώς με τις λέξεις που χρησιμοποίησα. Επομένως, ξεκινήσω πρώτα από το ανθρώπινο στοιχείο του πάθους, που είναι ο πόνος. Τα βασανιστήρια, το αίμα, οι πληγές, οι μαστιγώσεις, το κάρφωμα, ο σταυρός, ο ακάνθινος στέφανος, όλα αυτά που επέτειναν το μαρτύριο του Χριστού. Παιδιά, ο Χριστός δεν πόνεσε σαν ένας κοινός άνθρωπος. Πόνεσε περισσότερο από ό,τι πονάει ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Δηλαδή, σαν να μαζεύτηκε όλος ο ανθρώπινος σωματικός, επαναλαμβάνω, πόνος όλων των εποχών, όλων των αιώνων, όλων των ανθρώπων που έζησαν, που πέθαναν και στο παρελθόν και στο παρόν του Χριστού και στο μέλλον και στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι τη συντέλεια αυτού του κόσμου, σαν να συγκέντρωσε όλον τον ανθρώπινο πόνο πάνω στο πρόσωπό του. Γι' αυτό είναι αξεπέραστος ο πόνος του Χριστού, δηλαδή σαν τον Χριστό δεν πόνεσε κανένας. Και το περίεργο είναι ότι οι ανθρώπινες αντοχές του Χριστού σε αυτόν τον πόνο δεν ήταν υπεράνθρωπες, δηλαδή δεν μπήκε η Θεία δύναμη να του δώσει κουράγιο να αντέξει περισσότερο πόνο, περισσότερα μαρτύρια, περισσότερα βασανιστήρια. Σας θυμίζω ότι ο μέσος όρος των κρεμασμένων επάνω σε σταυρό ήταν περίπου 18 με 20 ώρες, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορούσε να ζήσει αυτό το μαρτύριο για 18-20 ώρες και μετά να πεθάνει από ασφυξία, όπως το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Ο Χριστός άντεξε μόνον 3. Μέσα σε 3 ώρες από την ώρα που προσηλώθηκε στο Σταυρό, 12 το μεσημέρι, έως τις 3 το απόγευμα που πέθανε, είναι πολύ λίγες ώρες, σημαίνουν δηλαδή έναν άνθρωπο όχι μεγάλης σωματικής αντοχής. Παρόλα αυτά όμως, μέσα σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, συγκέντρωσε όλον τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας κοινός άνθρωπος. Το κάνει ο Θεάνθρωπος γιατί ως Θεός, η θεϊκή του φύση, έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει αυτόν τον ανθρώπινο πόνο στην ανθρώπινη του φύση. Εδώ μιλούμε για μια συνεργασία των δύο φύσεων ουσιαστικά, και της θείας και της ανθρώπινης. Η θεϊκή είναι απαθής, δηλαδή δεν πονάει, δεν πεθαίνει, δεν διψάει, δεν ματώνει, η θεία φύση του Χριστού. Αλλά η ανθρώπινη φύση του όμως έχει αυτό το ιδίωμα που μόνο ο Χριστός το είχε, να μπορεί, το λέω για τρίτη φορά για να το εμπεδώσουμε, να συγκεντρώσει πάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο. Μια άλλη παράμετρος του πόνου του Χριστού, ξέρετε ποια είναι? Ο ψυχικός πόνος που ως άνθρωπος αισθάνεται ο Χριστός. Δηλαδή, θυμάστε ότι στο φοβερό εκείνο βράδυ της Γεθσημανή ο Χριστός δεν υδρώνει νερό, υδρώνει αίμα. Αυτό το ιατρικό φαινόμενο ο Δημήτρης το ξέρει, που είναι γιατρός, της αιμαθυδροσίας, σπάνιο φαινόμενο, παρατηρείται σε ανθρώπους που ζουν μεγάλη ένταση και βρίσκονται σε μεγάλη ψυχική, ας το πούμε, ταραχή, και από την ένταση, το άγχος, την ταραχή, τη στενοχώρια, τη λύπη, φανταστείτε τώρα το Χριστό ώστε άνθρωπο έτσι να λέει, η ψυχή μου τετάρακτε ή στην ψυχή μου έχω λύπη. Ο Χριστός έβλεπε τι αποτελέσματα θα έχει η θυσία του. Όχι μόνο για τους συγχρόνους του, σε όλη τη γη, αλλά και για τους ανθρώπους όλων των εποχών, σε όλη τη γη. Θα έβλεπε δηλαδή, ο Χριστός τότε, ότι λίγοι θα ήταν αυτοί που θα εκτιμούσαν τη θυσία του.
τον ανθρώπινο πόνο του, το θάνατό του, για να πάρουν αφορμή και να αλλάξουν ζωή. Και αυτή η ανθρώπινη αχαριστία τον γονάτιζε ως άνθρωπο. Γι' αυτό λυπούνταν και γι' αυτό είχε ταραγμένη καρδιά, ψυχή. Εκείνο το βράδυ της Γεθσημανή, φοβερό βράδυ, μόνο και μόνο με τη Γεθσημανή να ασχοληθεί κανείς, παιδιά, με αυτό το κομμάτι του θείου πάθους, είναι ένας συγκλονισμός. Αυτό μεγάλωνε ακόμα περισσότερο τον ανθρώπινο πόνο του. Και αυτός ο πόνος γινόταν ακόμα πιο μεγάλος, διότι έβλεπε κατά πρόσωπο, γυμνή, την αχαριστία των ανθρώπων που τον σταύρωναν. Ήξερε τι άνθρωποι είναι. Ήξερε ποια ήταν η ψυχική τους ποιότητα. Ως άνθρωπος λοιπόν, πιθανόν ο Χριστός να σκεφτόταν, κοίταξε ποιοι με σταυρώνουν, κοίταξε σε ποιους παραδίδουν, κοίταξε σε τι υπόκοσμο, ας το πούμε, έχω πέσει. Αλλά όλα πρέπει να τα υποστώ, όλα πρέπει να τα υποστώ, για τους εξευτελισμούς και τα πάντα, γιατί μόνο έτσι θα συντρίψω το κράτος του εγωισμού, το κράτος και τη δύναμη του διαβόλου, που είναι η επιτομή του εγωισμού στην ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό κρατήστε αυτό το μέγα μέγεθος του πόνου του Χριστού. Γιατί καμιά φορά λέμε στις δύσκολες στιγμές μας και στους πόνους μας, του Χριστού τα πάθη περνάω, ή σαν το Χριστό με σταύρωσαν, σαν... Είναι λίγο ατυχής ο παραλληλισμός αυτός. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό το πόνο. Και γιατί δεν έχουμε βέβαια τις αντοχές και τις δυνάμεις, αλλά και γιατί αυτός ο πόνος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Και ό,τι αφορά τη θεότητα, τη θεανθρωπότητα του Χριστού, είναι ένα σύνθετο μυστήριο. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με το ανθρώπινο πάθος του, ακόμα και με τον πόνο του. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο να το λέμε. Το μόνο που μπορούμε να λέμε με συντριβή είναι, όταν βρισκόμαστε σε πόνο, σε κρεβάτι αρρώστιας, σε δοκιμασία της ζωής μας, της υγείας μας, είναι να λέμε, Χριστέ μου, το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι εσύ πόνεσες περισσότερο και αυτή τη στιγμή μου δίνεις τη δυνατότητα να καταλάβω ελάχιστα κάτι της λίγο από το δικό σου πόνο. Όχι να συγκριθώ βέβαια, αλλά να καταλάβω έστω αυτό το λίγο, το ελάχιστο από το δικό σου μέγιστο, μέγιστο επαναλαμβάνω πόνο που είναι αξεπέραστος. Το θείο πάθος, παιδιά, είναι συγκαταβατικό. Γίνεται, προέρχεται από μια απίστευτη συγκατάβαση του Θεού, όπως και η ενανθρώπιση του. Τι σημαίνει συγκαταβαίνω? Συγκαταβαίνω σημαίνει ότι έρχομαι στο επίπεδο του αλουνού που έχω απέναντί μου. Είναι η κίνηση που κάνουμε πολλές φορές όταν μιλάμε με ένα μικρό παιδάκι και σπάμε τα γόνατά μας, δηλαδή καθόμαστε να έρθουμε στο ύψος του, για να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο απέναντί του, όχι να το κοιτάμε αφού ψηλού και να μας κοιτάει με δέος, αλλά να έρθουμε στο ίδιο επίπεδο και προσπαθούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του. Δηλαδή, άλλες φορές μπεμπεκίζουμε, λέμε τις λέξεις λίγο έτσι παιδικά, ας πούμε, μπεμπεκίστικα, για να έρθουμε στο επίπεδο του, να βρούμε μια επικοινωνία, μια αμεσότητα. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ταπείνωση του Θεού που καταδέχεται, δεν αναγκάζεται, καταδέχεται να έρθει στο δικό μας επίπεδο. Και ίσως αυτό σας βοηθάει να το καταλάβετε μια φράση που ακούσαμε πολύ συχνά στον ακάθιστο ύμνο τώρα πρόσφατα, «Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική». Γεύωνε. Ενώ ήταν Θεός και έμενε στο θρόνο της θεότητας μαζί με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, παράλληλα συγκατέβαινε, ερχόταν στο επίπεδο της ανθρώπινης φύσης, ταυτίζονταν μαζί της για να την βοηθήσει να βρει το δρόμο της, τον παλιό της εαυτό. Γιατί μόνο με τη συγκατάβαση του Θεού
θα μπορούσαμε να ξαναβρούμε τον χαμένο ή σωστότερα τον ξεχασμένο εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το τονίζω, να καταλάβουμε πως η δόξα του Θεού μας είναι η ταπείνωσή Του, η συγκατάβασή Του. Και μπορούμε να το νιώσουμε αυτό, πόσο μεγάλο είναι, βλέποντας τη δική μας δυσκολία να συγκαταβαίνουμε στην καθημερινότητα των άλλων. Τι εγώ θα ταυτιστώ με αυτόν? Τι εγώ θα έρθω στο επίπεδο αυτού νου? Γιατί δεν κάνει αυτός μια κίνηση να ανέβει? Πρέπει εγώ να κατεβώ? Πρέπει να ρίξω εγώ το επίπεδό μου? Είναι συζητήσεις και σκέψεις αυτές που γίνονται, ειδικά μάλιστα αν έχουμε και μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι είμαστε σπουδαίοι, ότι πρέπει να μας αναγνωρίζουν, πρέπει να μας επενδύουν, να μας προβάλλουν. Έχουμε την ιδέα πως ο Θεός μας χρωστάει, ας πούμε, και οι άλλοι μας χρωστάνε και όλοι μας χρωστούν και εμείς δεν χρωστάμε τίποτα, μόνο να μένουμε στο επίπεδό μας, να μην συγκαταβαίνουμε. Άρα ο Θεός με τη συγκατάβασή Του μας δείχνει πως όλα γίνονται με ένα σκοπό. Η αγάπη να γίνει πράξη. Και η πράξη η συγκεκριμένη να ονομάζεται σωτηρία. Να σωθεί κάποιος από αγάπη. Και επειδή έχει προηγηθεί μια θυσία. Άρα πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο, πόσο μεγαλειώδες είναι το γεγονός της θεϊκής συγκατάβασης. Να πω και κάτι ακόμα και να το ολοκληρώσω. Η συγκατάβαση του Θεού δεν γίνεται με την αφρόκρεμα της ανθρώπινης κοινωνίας, της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός μας δεν ταυτίζεται με τους άρχοντες, με τους μορφωμένους, με τους αλλά με τους απλούς ανθρώπους. Και στην προκειμένη περίπτωση της καταδίκης του φτάνει στο σημείο να ταυτιστεί με τους χειρότερους κακούργους. Λέει ο Απόστολος Παύλος, για να καταλάβετε το επίπεδο της θεϊκής συγκατάβασης, ότι ο Χριστός έγινε για χάρη μας κατάρα. Δηλαδή, όσοι τον έβλεπαν να περνάει με το σταυρό, τον καταργιόντουσαν. Σαν από δύο Πομπέο τράγο. Θυμάστε τι κάνανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, που σε ένα τραγί φόρτωναν τις αμαρτίες τους, τις κατάρες τους κτλ. Και με τον γκρέμιζαν μετά σε έναν γκρεμό αυτό, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξηλαιωθούν. Αυτό έγινε ο Χριστός. Έφτασε δηλαδή στο κατώτατο σημείο της συγκαταβάσεως. Το κατώτατο, τι λέω. Αυτό ήταν τίποτα. Γιατί έφτασε στο σημείο όχι να πατήσει στη γη, έστω και στο χαμηλότερο επίπεδο της ανθρώπινης κοινωνίας, στον υπόκοσμο, να ταυτιστεί με τον υπόκοσμο, αν μπορώ να το πω έτσι, να θεωρηθεί κακούργος και να δικαστεί, να καταδικαστεί σαν κακούργος, ανάμεσα σε κακούργους. Αλλά κατέβηκε και κάτω από τη γη. Εκεί που πάει η ανθρώπινη, πηγαίνει η ανθρώπινη ψυχή μέχρι τότε. Να κατέβει στον Άδη. Θα το ακούσουμε αυτό τη Μεγάλη Τετάρτη. Όταν θα μιλάμε για την ταπείνωση του Χριστού στο τέλος της ακολουθίας και θα λέμε «Οδόν αρίστην την ταπείνωσιν υποδείξας, εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφής συγκαταβάς ημίν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών» και ούτω καθεξής. Είναι μεγαλειώδες. Είναι μεγαλειώδες. Να ταφεί σαν άνθρωπος, να μπει κάτω από τη γη και η ανθρώπινη ψυχή του να πάει στον Άδη. Δεν ξέρω αν εμείς ή καθώς πρέπει είμαστε έτοιμοι να παρνηθούμε το επίπεδό μας, που μάλιστα το χτίσαμε και το προφίλ μας, που το χτίσαμε με πολύ πολύ κόπο και με θυσίες και με ώρες πάνω από τα βιβλία μας και με αγώνες στα, να κερδίσουμε τα αξιώματά μας, τα γαλόνια μας και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι πολύ πολύ... μας ξεπερνάει, δεν ξέρω εγώ έτσι πώς το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι σας το μεταδίδω. Μας ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Τέτοια συγκατάβαση και εμείς να μην δεχθούμε ούτε ακόμα στον ίδιο μας το σύντροφο, στο ίδιο μας το παιδί, να πέσουμε στο επίπεδό του για να μπορέσουμε να τον φέρουμε στα ίσια μας και να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Απλά επειδή ο εγωισμός μας κάνει να μην σκύβουμε. Υπήρχε ένας μεγάλος πατριάρχης, σαν τον Βαρθολομαίο,
πολλά χρόνια πατριάρχης και πολύ σημαντικός, ας πούμε, ο Ιωακήμ ο Τρίτος. Οι Τούρκοι τον έβαζαν και τον έβγαζαν από την εξορία. Ήταν στο διάστημα από το 1865 μέχρι το 1912-13. Πολλά χρόνια. Μια τον βάζαμε, μια φορά λοιπόν βρέθηκε στο Άγιον Όρος. Και πήγε να επισκεφθεί έναν ασκητή, έναν ερημίτη. Και ήθελε να μπει στην εκκλησία, αλλά το πορτάκι της εκκλησίας ήταν μεγάλο. Και αυτός ήταν ψηλός, ήταν μεγαλοπρεπής, έτσι και τα λοιπά. Σφήνωσε, δεν μπορούσε να μπει, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως δεν μπορούσε, δυσκολεύονταν. Και του κάνει του ασκητή του μοναχού αυτού μια παρατήρηση και του λέει: «Ε, πάτερ, πρέπει να κάνεις μια πόρτα πιο άνετη για να περνάω». Και του λέει εκείνος: «Μα γιατί, εγώ μια χαρά περνάω και ο καθένας», λέει, «δεν δυσκολεύεται». «Ε, τι δηλαδή», λέει, «με αναγκάζεις», λέει, «να σκύψω και δεν ξέρω και αν θα τα καταφέρω να περάσω». «Αν ήξερες να σκύβεις, Παναγιώτατε», του λέει ο ασκητής, «τότε θα ήσουν στο θρόνο σου, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν ήξερες να σκύβεις, δηλαδή δεν ήξερες να ταπεινώνεσαι, να συγκαταβαίνεις, ήσουν σκληροτράχυλος». Και έσκεψε και του φίλησε τα πόδια του ασκητή ο Πατριάρχης, γιατί του είπε μια μεγάλη αλήθεια. Πόση αξία έχει στη ζωή μας το να ξέρουμε να συγκαταβαίνουμε. Το πάθος λοιπόν είναι συγκαταβατικό, είναι η επιτομή του ανθρωπίνου πόνου, είναι πάθος εκούσιο, θεληματικό. Ας πούμε ότι γίνεται συνεδρίαση της Αγίας Τριάδας και έρχεται ο Χριστός στη συζήτηση πώς θα σώσουμε την ανθρωπότητα και πετιέται μπροστά και λέει: «Θα γίνω εγώ άνθρωπος». Και μάλιστα δεν θα γίνω απλά άνθρωπος, θα ταυτιστώ με το πιο κατώτερο, ας πούμε, αυτό της ανθρώπινης κοινωνίας, τους κακούργους. Θα φτάσω στο σημείο να πεθάνω, να καταδικαστώ και να πεθάνω ανθρωπίνος, ως άνθρωπος, σαν κακούργος. Και θα το κάνω αυτό επειδή το θέλω. Α, θα το λέει ο Θεός Πατήρ, «Παιδί μου, μπορούμε να βρούμε έναν άλλον τρόπο, ξέρω εγώ». Όχι. Εγώ τους αγαπώ τόσο που θέλω να πεθάνω για χάρη τους. Και μάλιστα με τον πιο έσχατο, τον πιο ντροπιαστικό, τον πιο απίστευτο, πονετικό θάνατο. Και φυσικά μπροστά σε αυτή την εκούσια θυσία του Χριστού, η Αγία Τριάδα υποκλίνεται. Είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε πως ο Θεός, ο Χριστός μας, ό,τι έκανε για χάρη μας, το έκανε με τη θέλησή Του, όχι γιατί Τον εξανάγκασαν. Ο Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, καθώς κουβεντιάζει, ας το πούμε, η Αγία Τριάδα. Συγγνώμη για τις εικόνες αυτές, αλλά προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε όσο πιο απλά γίνεται πώς λειτουργεί ο Θεός πατρικά στη ζωή μας. Μέσα λοιπόν στις συζητήσεις που κάνει η Αγία Τριάδα για να σώσει τον άνθρωπο, ο Πατέρας πετάει έναν προβληματισμό. Τι θα κάνουμε, βρε παιδί μου, με αυτά τα πλάσματά μας, πρέπει κάτι να γίνει. Και αμέσως, αυθόρμητα, ο Υιός έρχεται και του λέει: «Εγώ θα πάω. Εγώ θα κάνω το χατήρι σου. Γιατί τους αγαπώ, αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρω πως ευχαριστώ εσένα. Το κάνω λοιπόν από αγάπη και για σένα». Όταν λέμε εκούσιο πάθος του Χριστού, δεν αναφερόμαστε μόνο στους ανθρώπους, στην αγάπη του Χριστού για τους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, αλλά και στην αγάπη του για τον ουράνιο πατέρα του και στην υπακοή του. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή ότι ο Χριστός μας δοξάστηκε γιατί έκανε υπακοή. Υπακοή μάλιστα μέχρι το θάνατο. Και όχι τον οποιονδήποτε θάνατο, υπάρχουν και τίμιοι θάνατοι, ας το πούμε έτσι, αλλά στον πιο ντροπιαστικό θάνατο. Α, παρένθεση. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο επώδυνος ο θάνατος του Σταυρού, ήταν και ντροπή. Γιατί, ας μην τρεπόμαστε να το λέμε, αυτή είναι η αλήθεια, τους καταδικασμένους σε Σταυρό τους γύμνωναν τελείως.
δεν αφήνανε, επιτρέψτε μου συγγνώμη την έκφραση, το εσώρουχο. Καταλάβατε. Ο Χριστός ήταν ολόγυμνος για να εξευτελίζονται επιπλέον. Και με αυτή τη γύμνωση. Πεθαίνανε πραγματικά ολόγυμνοι μέσα σε φτισήματα, τους πετούσανε πέτρες, τους καταργιόντουσαν. Αυτό κάνανε οι Εβραίοι. Έτσι, το κάνανε. Και ειδικά στην περίπτωση του Χριστού κάνανε και κάτι πολύ πολύ φοβερό. Ε? Πολύ φοβερό. Οι άνθρωποι, Εβραίοι, Ρωμαίοι, ας πούμε ότι οι Εβραίοι ήταν οι πιο έτσι, οι εκπρόσωποι της ανθρώπινης κακίας εκείνη την ώρα. Διψούσε, διότι όπως ξέρετε όσοι κάνουμε μετάγγεση, έχουμε κάνει μετάγγεση από εγχειρήσεις και τέτοια πράγματα κτλ. Μετά τη μετάγγεση, όταν χάνεις αίμα, αισθάνεσαι δίψα. Πολύ δίψα. Διψούσε λοιπόν από την απώλεια του αίματος που είχε την αιμορραγία. Δημήτρη, να με διορθώνεις αν λέω κανένα ιατρικό παρτσακλό, έτσι. Καλά τα λέω. Ε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, διψούσε ο Χριστός και επάνω στη μεγάλη του δίψα, που τι ήθελε δηλαδή, να βρέξουν ένα σφουγγάρι και απλά να βρέξουν τα χυλάκια του εδώ πέρα, όπως είχε πει κάποτε για τον Λάζαρο και το φτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο, λέει, δεν θέλω μια δροσιά. Μπορείς, λέει, να στείλεις τον Λάζαρο να μου κάνει λίγο στα χείλη μου εδώ πέρα να δροσιστώ. Ε? Φανταστείτε δηλαδή τι μαρτύριο. Η κακότητα των ανθρώπων δεν έβαλε νερό στο σφουγγάρι, αλλά έβαλε ξύδι για να γίνει μέσα από την οξύτητα του ξύδιου να γίνει πιο μεγάλο το μαρτύριο της δίψας. Σε αυτή λοιπόν την ανθρώπινη κακότητα ο Χριστός αντιπροσφέρει τη δική του απεριόριστη αγάπη. Και όχι απλά αγάπα, αλλά συγχωρεί. Συγχωρεί. Όταν κάτι το κάνεις με τη θέλησή σου, που σημαίνει ότι το έχεις ζυγίσει, ότι το έχεις ψάξει, το περιμένεις, έχεις δει όλες τις παραμέτρους, έχεις πάρει τις αποφάσεις σου, εν πάση περιπτώσει, έχεις πλήρη επίγνωση του τι θέλεις, γίνεσαι συγκαταβατικός. Και λες, αφού εγώ το διάλεξα, εγώ το θέλησα, άρα θα το πάω μέχρι τέλος. Και πώς θα το αντιμετωπίσω? Με μίσος? Κερατάδες, δεν θα μου γυρίσει, θα δείτε, θα σας αφανίσω εγώ αμέσως, που κάθεστε και μου... Τίποτα από αυτά. Όπως θα αντιδρούσαμε εμείς οι άνθρωποι. Γιατί δεν κάνουμε πολλά πράγματα θεληματικά στη ζωή μας. Θυσίες κάνουμε πολλές φορές, δεν είναι θεληματικές. Και γι' αυτό γκρινιάζουμε πάνω στις θυσίες. Και λέμε, δεν θα μου τη γυρίσει, θα δεις, θα σου κάνω. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κάνουμε θυσίες. Όχι, τις επιζητούμε εμείς, τρέχουμε, τις διαλέγουμε, τις επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Όχι. Χριστός τα έκανε όλα αυτά. Και γι' αυτό τους προσφέρει αγάπη. Και τι κάνει? Πάτερ, λέει στον ουράνιο πατέρα του, άφεσε αυτές, συγχώρεσέ τους. Ούγαρε είδα σε τυπίωση. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αν ήξεραν μπορεί και να φοβόντουσαν. Αν ήξεραν μπορεί και να μην μπαίνανε στον κίνδυνο να θανατώσουν το Θεό, ας πούμε. Καλύτερα που δεν ξέρουν. Με αυτόν τον τρόπο εγώ θα συντρίψω το κράτος του εγωισμού, το κράτος του ψεύδους, το κράτος του θανάτου που λέγεται διάβολος. Το συντρίψω με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και ο Χριστός μπαίνει στη διαδικασία του πάθους θεληματικά. Όπως σας είπα προηγουμένως, και εμείς μπαίνουμε στα δικά μας πάθη, πολλές φορές χωρίς να τα προκαλούμε, χωρίς να τα θέλουμε, ή μάλλον για να, αν εξαιρέσω τους Αγίους, τους μάρτυρες, τους πνευματικούς, τους βαθιά πνευματικούς ανθρώπους, ξέρετε πολλούς έτσι ανάμεσά μας, εγώ τον εαυτό μου τον εξαιρώ σίγουρα, δεν, 100% δεν είμαι κάτι τέτοιο, ξέρετε πολλούς ή ξέρουμε πτυχές του εαυτού μας που να επιθυμούν να πεθάνουν για χάρη του αλουνού. Κι όμως αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Μου λένε πολλές φορές τα παιδιά, τα εφηβάκια που έρχονται στην εξομολόγηση, που έχουν τα πρώτα συγκριτήματα ερωτικά και λοιπά. Αγαπάω την τάδε, αγαπώ τον τάδε. Λέω, αγαπώ, πω βαριά λέξη. Όχι, λέει, πατέρα, είναι ωραίο. Ναι, ωραίο είναι. Έχεις σκεφτεί να τι σημαίνει αγαπώ? Ναι, να στήσουν την κοπέλα σου στον τοίχο για να την εκτελέσουν και να πεις εσύ, α, όχι, 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 θα πεθάνω εγώ για αυτήν. Αυτή θα ζήσει. Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα.
να νικήσεις, να ξεπεράσεις ακόμα και αυτό το ίδιο το ένστικτο της ζωής σου. Είναι συγκλονιστικό. Ο Χριστός το έκανε. Όχι γιατί ήταν Θεός. Όλα αυτά τα έκανε σαν άνθρωπος τέλειος, με τις αδυναμίες, τις φυσικές αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, που είναι η κούραση, ο πόνος, αυτά τα πράγματα, το αίμα, η στενοχώρια. Αυτά είναι ανθρώπινες αδυναμίες, τις οποίες τις φορτώθηκε, τις πήρε πάνω του ο Χριστός. Μόνο τη διάθεση για αμαρτία δεν πήρε και τη σκέψη της αμαρτίας δεν πήρε και την γνώση της αμαρτίας δεν πήρε. Δεν ανέλαβε. Και ζητάει να... εμείς να κάνουμε το σχετικό. Αυτός το έκανε στο απόλυτο. Δηλαδή, αγαπήστε τον άλλον. Εντάξει, και αν δεν θέλετε να θυσιαστείτε, τουλάχιστον μην του δυσκολεύετε τη ζωή. Μην του δυσκολεύετε τη ζωή. Υποχωρήστε. Αν θέλουν μερικοί να κάνουν πνευματικό πρωταθλητισμό, ας μάθουν όχι μόνο να υποχωρούν, αλλά και να θυσιάζουν, να πεθαίνουν για τον άλλον. Όπως το ζευγαράκι που σας είπα προηγουμένως. Μην αφήσετε την κοπέλα, πεθάνω εγώ για αυτήν. Τι νόημα θα έχει η ζωή άμα ζήσω εγώ και σκοτώσετε αυτήν. Φανταστείτε τώρα τι μέγεθος αγάπης, ας το πούμε, έχει αυτή η αυτοθυσία. Η αυτοθυσία του Χριστού, ασύγκριτη, πολύ μεγαλύτερη, αλλά πρότυπο για όλους μας. Καταλήγουμε έναν τελευταίο χαρακτηρισμό για το θείο πάθος. Το πάθος του Χριστού είναι θεοπρεπές. Καλό Πάσχα! Γεια σου, Αποστόλη. Είναι θεοπρεπές το Πάσχο του, το πάθος του Χριστού. Δηλαδή, ο Θεός που ενώνεται με τον άνθρωπο και γίνεται ο Θεάνθρωπος Χριστός, δεν αρνιέται τη θεϊκή του, το θεϊκό του εαυτό. Αυτά συμπλέκονται με έναν τρόπο μυστηριώδη που δεν μπορούμε να ξέρουμε τα όρια τους, πότε είναι και πότε δεν είναι. Αλλά παράλληλα είναι και τελείως ξεχωριστά. Είναι και μπλεγμένα, είναι και ξεχωριστά. Μυστήριο. Αυτό δεν ορίζεται από τη λογική. Σε άνθρωπος. Επομένως, ο Χριστός, όταν υποφέρει, όταν ταπεινώνεται, όταν συγκαταβαίνει, όταν αγαπάει μέχρι θυσίας, όταν συγχωρεί, όλα αυτά τα κάνει χωρίς να έχει απαρνηθεί το θεϊκό του εαυτό, τη θεϊκή του ιδιότητα. Αλλά παράλληλα, στο κομμάτι πόνος και θάνατος, δεν συμμετέχει η θεϊκή του ιδιότητα, δεν γίνεται. Ο Θεός είναι αθάνατος και άρα δεν μπορεί να ενωθεί με κάτι που δεν ξέρει, κάτι που είναι έξω από τη φύση του, κάτι που είναι πολύ πολύ μικρότερο από αυτόν και τη ζωή του. Έτσι, το πάθος του Χριστού αποκτάει μια θεοπρέπεια. Τι σημαίνει θεοπρέπεια? Ποιος είναι θεοπρεπής? Αυτός που μιμείται τον Θεό. Και τι έκανε ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, θεοπρεπός στο πάθος του? Πρώτον, το δέχθηκε και το ανέλαβε με μια αρχοντιά, με καμία γκρίνια. Όχι μόνο προς τον ουράνιο πατέρα του, γιατί βάζεις εμένα τώρα, τι με στέλνεις να κάνω τέτοια πράγματα, τέλος πάντων άντε να πάω, αλλά και προς τους ανθρώπους που δεν θα το εκτιμούσαν αυτό το πάθος. Εγώ, παιδιά μου, πεθαίνω για σας. Αν θέλετε να με αγαπήσετε, αγαπήστε με. Εγώ δεν θα πάψω να σας αγαπώ. Ό,τι και να μου κάνετε, όσο και να με αρνηθείτε, όσο και να με απαρνηθείτε, θα συνεχίσω να σας αγαπώ αδιαπτώτως. Ένα στοιχείο του Θεού που δεν θέλω να ξεχνάτε είναι η αρχοντιά του. Όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην παραβολή του ασώτου γιου. Δεν τον έπιασε στην κρίνια. Αν μ' άκουγες, παλιόπαιδο, τέλος πάντων, έλα. Έλα τώρα, άντε αφού ήρθες. Είναι φτηνό αυτό, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρό, ας πούμε. Αλλά με αρχοντιά ανοίγει την αγκαλιά του. Με αρχοντιά πεθαίνει. Με αρχοντιά θυσιάζεται. Με αρχοντιά χαρίζεται στον καθέναν ο Θεός. Χωρίς γκρίνιες, χωρίς αποσιωπητικά, χωρίς πισωγυρίσματα. Αυτό σημαίνει θεοπρέπεια. Ο Θεός μας είναι αρχοντικός Θεός. Με συγχωρείτε που θα το πω έτσι απλά. Δεν είναι γύφτος. Δεν έχει γυφτιά. Δεν έχει μύρλα. Σε τίποτα στη ζωή του δεν έχει μύρλα.
ακόμα και όταν οργίζεται και παίρνει το μαστίγιο και αρχίζει και διώχνει τους εμπόρους από το ναό, και εκείνη την ώρα η οργή του είναι θεοπρεπής. Δεν έχει κάτι από πάθος ανθρώπινο. Από ελάττωμα ανθρώπινο. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό, μας λένε οι πατέρες μας, είναι σαν ένα βασιλιά που ανεβαίνει στο θρόνο του. Γι' αυτό και πάνω από την επιγραφή του Σταυρού στους Βυζαντινούς εσταυρωμένους, δεν είναι γράφει γιώτα νη βήτα γιώτα, δηλαδή Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, που ήταν κατά δίκη αυτό, ήταν υποτιμητικό δηλαδή, ήταν ντροπή αυτό το πράγμα. Ήταν και προσβολή για τους Εβραίους, γι' αυτό και οι Εβραίοι ήθελαν να πάνε να βγάλουν την επιγραφή. Όχι ότι τσέκει για τον Χριστό. Εμείς δεν έχουμε μια βασιλιά, εμείς έχουμε τον Κέσαρα. Τι μας βάζεις αυτόν για ψευτοβασιλιά, έστω και στην καταδίκη. Ο Χριστός στις Βυζαντινούς Σταυρωμένους έχει τη συντομογραφία ο βασιλεύς της δόξης. Ο βασιλεύς που είναι δοξασμένος. Ποιος αυτός ο γεμάτος πληγές, ο γεμάτος αίματα που πεθαίνει και καρφωμένος επάνω σε ένα σταυρό, σε ένα ικρίωμα, σαν κακούργος, αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς. Αυτή είναι η δόξα του Θεανθρώπου Χριστού. Ο σταυρός του και το πάθος του. Όλοι οι βασιλείς δοξάζονται με τα λαμπρά τους ρούχα και με τις επιφημίες των υπηκόων. Ο Χριστός μας δοξάστηκε μέσα από τις κατάρες όλων αυτών των αρνητών του και των κατηγόρων του και των εχθρών του, όλων αυτών που τον μίσησαν. Δοξάστηκε ολόγυμνος και εξευτελισμένος. Δοξάστηκε μέσα από τις πληγές, τον πόνο και το θάνατο. Περίεργος βασιλιάς, αλλά αληθινός. Θεοπρεπής. Γι' αυτό το πάθος, κράτησε αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό, κρατήστε το μαζί με τα υπόλοιπα, είναι θεοπρεπές πάθος. Και γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί το πάθος δεν το θυμούμαστε, δεν είναι οι μέρες μνήμης η Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά είναι οι μέρες γιορτής. Εορτάζομεν τα φρικτά πάθη, θα διαβάσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, και των σταυρών και των θάνατων, εορτάζομεν το σταυρό και το θάνατο. Μα ναι. Εμείς οι Έλληνες αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα, γιατί ό,τι μας στενοχωρεί, το κάνουμε χορό και τραγούδι. Στην Ήπειρο, μέχρι τώρα, όταν γίνεται καμιά κηδεία, γύρω αυτό πηγαίνουν με τα νταούλια και χορεύουν. Ή πηγαίνουν τώρα το Πάσχα και χορεύουν μέσα στο κεμητήριο. Και οι πόντιοι το κάνουν αυτό. Γιατί άραγε? Γιατί έχουμε άλλη αίσθηση εμείς για το θάνατο και για αυτό που φαίνεται στους ανθρώπους αδυναμία και λύπη. Εμείς ξέρουμε να το κάνουμε χορό και τραγούδι. Γι' αυτό μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη θεοπρέπεια του Χριστού που σας είπα. Εν πάση περιπτώσει, αν με αφήσετε, μάλλον θα σας μιλάω για κανένα 2-3 μέρες, οπότε μάλλον πρέπει να με κλείσετε. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε πλούσια την ευλογία του εσταυρωμένου Κυρίου, του ελκομένου προς το πάθος, μια ωραία εικόνα του Χριστού που είναι δεμένα τα χεράκια του και τον τραβάνε, σαν ζώο τον τραβάνε. Αυτός είναι ο ελκόμενος Χριστός προς το πάθος. Με το Πάσχα, πού θα βρεθούμε, στο Zoom ή στο Πίπερο? Τώρα κλείσε το μικρόφωνο και μην με διακόψεις ξανά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μέσα από το πάθος του ο Χριστός έρχεται να μας δώσει ζωή και περίσσευμα ζωής, δηλαδή χαρά, ειρήνη, ελπίδα. Να είστε ευλογημένοι από τον Εσταυρωμένο, δοξασμένοι από τον Αναστάντα. Να είστε πάντοτε καλά. Να έχετε πλούσια χαρά και χάρη στη ζωή σας. Και στη Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση και σε κάθε μέρα. Όποιος θέλει μπορεί να πει κάτι. Αν μας διακόψει ξαφνικά το Zoom. Μπορείτε να πείτε, να ρωτήσετε αν θέλετε και αν προλάβω να σας πω κάτι. Μέρα το Πάσχα, πού θα βρεθούμε? Αποστόλη Άσπεργκερ έχεις. Τι έγινε? Πού θα βρεθούμε το Πάσχα, ρε Αποστόλη? Στα Zoom θα βρεθούμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Τι είναι, εστίαση είναι για να το αφήσει η κυβέρνηση? Τέλος πάντων. Έχει ο Θεός όλα καλά. Καλά θα πάνε όλα, δόξα τω Θεώ, θα γίνουν όμορφα και με λαό και με κόσμο,
μην ακούτε αυτά για τα νούμερα και τα λοιπά, κινηθείτε ελεύθερα, παιδιά, στους ναούς. Η απόφασή μας είναι να είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλα, έτσι.